Να κάνουμε εδώ μια στάση. Να καλησπέσουμε τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο, καθηγητή στις στρατιωτικέ σχολέ. Καλώ ήρθατε, κύριε Παπαφλωράτο. Καλώ σας βρήκα. Ε, γιατί έχει αρχίσει πλέον να ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η ένταση στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Είναι κάτι που αποτυπώθηκε και στην δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε χθε εδώ ναι. στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι. Ε, θέλω να ξεκινήσουμε από τι χθεσινέ ευθείε. Ευθύτατε, νομίζω πλέον στρατιωτικέ απειλέ από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου. Και μοιάζει να, να είχε και έτσι μια ανησυχία, μήπως τυχόν δεν το καταλάβαμε ναι. ότι μας απειλεί ευθέω. Μα το, το έγραψε και στα ελληνικά για να ναι. βεβαιωθεί. Είναι μια κλιμάκωση, η οποία καλό θα ήταν να μην υπήρχε. Βεβαίω, όσο βλέπει ότι η διεθνή κοινότητα δεν ανταποκρίνεται θετικά, όσο βλέπει ότι η Ελλάδα σημειώνει επιτυχίε, όσο βλέπει ότι η Ελλάδα δεν πείθεται να ακολουθεί στην ίδια γραμμή, ακολουθεί μια γραμμή συνεπή, μια γραμμή όμως νυφαλιότητος και σταθερότητος. Αυτό λοιπόν τον εξοργίζει. Βλέπει ότι δεν πέφτουμε στην παγίδα. Και εδώ θέλει μια μεγάλη προσοχή. Χαίρομαι που ομονοεί ο πολιτικό κόσμο και χαίρομαι ιδιαίτερω γιατί ακολουθούμε χαμηλού τόνου. Αυτό κάνει όταν έχει δίκιο. Σε όλου του τόνου μεταδίδουμε προ τα έξω ότι έχουμε το διεθνέ δίκαιο με το μέρο μα, ξέρουμε πολύ καλά που πατάμε και βεβαίω εάν τυχόν προκληθούμε θα αντιδράσουμε. Αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να αποχωρήσουμε σε κλιμάκωση. Είναι όμως αυτή μια αληθινή απειλή; ε, Μπορεί να εκλαμβάνεται αυτή η δήλωση του ε, κυρίου Ερντογάν ως μια, μια, ως, ως κάτι που ε, πρέπει να μας θέσει επιφυλακή; Να το πω. Πάντοτε είμαστε σε επιφυλακή. Πάντοτε λοιπόν. είμαστε σε επιφυλακή. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα απρόβλεπτο γείτονα, ο οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσει ένταση, μπορεί να προκληθεί κάποιο επεισόδιο, ότι στο Αιγαίο η κρίση πραγματικά είναι μεταξύ εκατοστών και στον αέρα και στη θάλασσα. Του περιμένουμε, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε εμεί να προκαλέσουμε. Και για Κοσχιόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι ότι εμεί απαντούμε με νυφαλιότητα και με πίστη στις αρχές του Διεθνού Δικαίου. Αυτό προβάλαμε τόσα χρόνια, αυτό προβάλλουμε τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε. Mm -hmm. Δεν έχουμε λόγο να πέσουμε στην παγίδα τη όξυνση. Διότι έτσι θα παίξουμε το χαρτί. Του Τούρκου Πρόεδρου, ο οποίο έχει εκλογέ και βέβαιω σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από αυτό γιατί είναι εκλογέ επιβίωση. Μια ενδεχόμενη ήττα μπορεί να τον οδηγήσει ακόμα και στη φυλακή όπω τον απείλησε η κυρία Ξενέρ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Δεν έχει σχέση με τη δυτική δημοκρατία και τα δυτικά στάνταρτ. Γι' αυτό λοιπόν εμεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ακόμα και να ανεβάσει έτσι περαιτέρω του τόνου. Έχουν επιλέξει ένα πεδίο όμω για να αυξήσουν την ένταση. Αυτό είναι συγκεκριμένα νησιά και είναι ένα συγκεκριμένο θέμα που λένε και ξαναλένε και είναι αυτό τη αποστρατιωτικοποίηση. Ναι. Γιατί επιμένουν τόσο πολύ σε αυτό. Ναι, διότι... ε, Το λέω γιατί το 20 η ένταση ήταν αλλού. Δεν ναι. ήταν στο Αιγαίο, ήταν πιο κάτω, ήταν στη Μεσόγειο. Κοιτάξτε, εμεί λέμε και πολύ σωστά ότι η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι ο, ο καθορισμό τη υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Η Τουρκία θέτει μια ατζέντα πάρα πολλών θεμάτων με την ελπίδα ότι θα θέσω 100, θα κερδίσω τα 3, άρα θα είμαι από πάνω. Δεν πρόκειται να τα κερδίσει αυτά. Επιλέγει αυτή τη το θέμα τη αποστοκοποίηση. Φαντάζεται ότι εκεί ενδεχομένω να είναι ισχυροί. Ούτε εκεί είναι νομικά ισχυροί. Απλά θέλουν να πετύχουν. Να ακυρώσουν την Ελλάδα ω γεωπολιτικό δρόντα, αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Οι Τούρκοι φαντάζονται ότι είναι η μόνη δύναμη που πρέπει να έχει τον πρώτο αλλά και τον τελευταίο λόγο στα τεκτενόμενα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Πρέπει πλέον το, να το καταλάβουν και οι ίδιοι. Εάν θέλουν να μπουν στο παιχνίδι τη όξυση, δεν θα είμαστε εμεί οι χαμένοι. Γι' αυτό λέμε ότι απαντάμε με νυφαλιότητα, με σταθερότητα και κυρίω διεθνοποιώντα το ζήτημα. Εδώ ήθελα να σταθούμε. Πριν πάμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησε η ομιλία του Πρωθυπουργού και θα πάμε αμέσω. Εμεί από πού έχουμε να περιμένουμε, στην περίπτωση που υπάρξει ένα επεισόδιο και είναι και κάτι που ρωτάει πολλοί κόσμο. Λέει, παιδιά, γίνει κάτι. Ποιο θα τρέξει δίπλα μα, θα τρέξουν οι Γάλλοι, θα τρέξουν οι Αμερικάνοι, ποιο. Ναι, υπάρχουν συμφωνίε, ξέρουμε, που δεν υπήρχαν το 20 με του Γάλλου και με του Αμερικανού, αλλά α μην αυταπατώμεθα. Μόνοι μα θα πολεμήσουμε. Μπορεί να μα βοηθήσουν κάποιε φίλε δυνάμει σε επίπεδο παροχή πληροφοριών και σε κάποια άλλα πεδία τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τώρα στον αέρα, αλλά αν, αν υπάρξει κρίση θα είμαστε μόνοι μα. Και αυτό το ξέρουμε. Και, αλλά θέλουμε από την άλλη πλευρά την υποστήριξη του διεθνού παράγοντα, γιατί χωρί την υποστήριξη του διεθνού παράγοντα δεν μπορεί να αποχωρήσει τη διπλωματία. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε πετύχει και σημειώνουμε συνέχεια βήματα προ τα εμπρό. Αντιθέτω, η Τουρκία, και έτσι ακόμα δεν είναι απομονωμένη, πηγαίνει προ τα πίσω. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και φυσικά εξοργίζει τον Τουρκοπρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.